Η παθολογική ζήλια του 36χρονου για την 32χρονη σύζυγό του στη Σιτία ήταν η αιτία των συχνών καυγάδων ανάμεσα στο ζευγάρι που βρισκόταν σε διάσταση από τα Χριστούγεννα, οπότε η Κατερίνα πήρε την απόφαση να φύγει από το σπίτι μαζί με τα μωρά της ηλικίας 18 και 6 μηνών και να επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας της. Εκεί όπου μετά από έναν ακόμα καυγά, ο 36χρονος στραγγάλισε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους. Την ώρα που βγήκα να κλείσω την πόρτα, είδα το ασθενοφόρο. Αστυνομία ήταν εδώ, τίποτε άλλο. Είδατε τη μητέρα της Ασμή. Ναι, εδώ καθότανε τελευταία που ήταν να φύγουνε. Και λέω, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Λέει, ο γαμπρός μας σκότωσε την κόρη μου. Λίγα χρόνια πριν, όταν το ζευγάρι γνωρίστηκε, τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό τέλος της ιστορίας. Παντρεύτηκαν και απέκτησαν πολύ γρήγορα δύο παιδιά που μεγάλωναν μαζί με το 13χρονο σήμερα παιδί του από τον πρώτο του γάμο. Η μητέρα του πρώτου παιδιού είχε πεθάνει σε ηλικία μόλις 25 ετών από καρκίνο. Ωστόσο, οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι δεν άργησαν να έρθουν. Η ζήλια κατέτρωγε τον 36χρονο που είχε μετατραπεί σε τύρανο και δεσμότη, καθώς έφτανε να κλειδώνει τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι. Η κατάσταση ήταν γνωστή όχι μόνο στο οικογενειακό αλλά και στο φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον της 32χρονης. Παραπονιόταν ότι την απειλούσε όντως ο σύζυγός της και ότι ζήλευε και ότι κάποιες φορές σήκωνε και χέρι. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω, απλώς μου τα είπαν οι συνάδελφοι της που τα συζητούσαν. Ο γαμπρός μου ήταν πολύ νευρικός. Η αδελφή μου ήταν νέα, πολύ ευαίσθητη, άνθρωπος χαμηλών τόνων. Δεν φώναζε. Λάτρευε τα παιδιά της και φοβόταν μήπως εις τα πάρει. Το Δεκέμβριο η Κατερίνα ζήτησε βοήθεια από το τμήμα πρόνοιας του Δήμου. Ενώ στις 4 Φεβρουαρίου, ένα μήνα πριν την αποτρόπαια δολοφονία της, η νεαρή μητέρα είχε πάει στην αστυνομία μαζί με την αδελφή και τον γαμπρό της, καταγγέλλοντας τον ενδιαστάσει σύζυγο. Οι καταγγελίες δεν είχαν χρονικό προσδιορισμό, έτσι δεν κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Είχαμε πάει στην αστυνομία. Είχαμε πει ότι η αδερφή μου απειλείται γιατί της έβγαζε μαχαίρια συνέχεια, τη χτυπούσε. Την τελευταία μέρα της ζωής της, η 32χρονη ζήτησε άδεια από τον προϊστάμενό της στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Σιτίας, προκειμένου να σχολάσει νωρίτερα και να πάει ένα από τα παιδιά της στο νοσοκομείο για εμβόλιο. 12.30 με 1 παρά 20, όπου ζήτησε από τον προϊστάμενο άδεια για να μπορέσει να πάει, όπως είπατε σωστά, το παιδί να το κάνουν εμβόλιο στο νοσοκομείο. Τη δώσανε την άδεια να φύγει και από εκεί και πέρα μετά συνέβησαν ό,τι συνέβησαν. Με την επιστροφή στο σπίτι της μητέρας της, ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Ο ενδιαστάσεις σύζυγος παρκάρει το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της πεθεράς του, η οποία απουσίαζε, ανεβαίνει πάνω και αρχίζει να λογομαχεί με την 32χρονη με αφορμή προηγούμενο διαπληκτισμό στο τηλέφωνο. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Μια η ώρα δηλαδή ήσασταν κι εσείς εδώ. Ναι, βεβαίως. Ήρθε αυτός με το αμάξι του, το άφησε εδώ πέρα που στεκόμαστε εδώ στη μέση. Το κακό δεν αργεί να γίνει. Μπροστά στα αθώα μάτια των μωρών τους, την αρπάζει από το λαιμό, τη σφίγγει και η γυναίκα σωριάζεται νεκρή στο πάτωμα. Όλα τελειώνουν. Για ένα δεκάλεπτο ήρθε μετά από πίσω κάποιο άλλο αμάξι, επειδή είχε κλείσει το δρόμο, του κορνάρισε, ήρθε, πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε. Όλα έγιναν δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι, σε 10 λεπτά μέσα. Το μόνο που άκουσαν οι γείτονες ήταν οι σπαρακτικές κραυγές του αδερφού της όταν τη βρήκε νεκρή. Ο σύζυγός μου ήρθε μία ώρα από το σπίτι να μου πει ότι θα πάει να πάρει το αλυσοπρίεν από το σπίτι της μαμάς του, της πεθεράς μου, για να πάει να βοηθήσει ένα φίλο του να κλαδέψουν κατελιές. Όπου βρήκε την αδερφή του? Από όσο ξέρω, χτύπαγε, άκουγε τα παιδιά από μέσα να κλαίνε. Τα μωρά παιδιά ήταν εκεί στον ίδιο χώρο. Τα μωρά παιδιά ήταν στον ίδιο χώρο μέσα. Και κάποια στιγμή στις 1.30-2 παρά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Η Κατερίνα πέθανε, τη στραγγάλισε, τη σκότωσε. Δεν αναπνέει». Σε κατάσταση σοκ καλεί ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ωστόσο για την 32χρονη μητέρα ήταν ήδη αργά. Άκουσα τίποτα, μόνο μια στιγμή ακούω φωνές και βγαίνω έξω και βλέπω εδώ αστυνομία. Αστυνομία λέω «Τι συμβαίνει», λέει «Κάτι λέει έπαθε», λέει «Μη». Και βγάζανε εκείνη την ώρα με το φορείο κάποιο. Λέω ποιος είναι, λέει έπνιξε τη γυναίκα του. Ο 36χρονος παραδίδεται στο αστυνομικό μέγαρο της Σιτίας λίγα μέτρα παρακάτω. Η οικογένειά του δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί. Είναι πολύ καλό παιδί. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Η μαμά του είχε ψυχολογικά προβλήματα. Τον μεγάλωσαν οι παππούδες του, ούτε σεσημασμένος είναι, ούτε έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία. Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Το τι γινόταν στο σπίτι του δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο ότι αυτός και η κοπέλα ήταν πολύ καλά παιδιά. Είχαν χωρίσει γιατί της είχε παίξει ένα χαστούκι. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν. Ο πατέρας του είναι σοκαρισμένος.
Τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Σιτία, όπου τελέστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία της αδικοχαμένης Κατερίνας, που έφυγε αφήνοντας πίσω τις 2 μωρά ορφανά.